πετρέλαιο από διπλοκάμπινο όχημα. Άρα διερευνάτε υπόθεση εμπρισμού, κύριε Ανδρέου. Ναι, σίγουρα υπάρχουν ενδείξεις τέτοιες που μας δημιουργούν αυτή την εικόνα ότι η φωτιά θα είναι να έχει τεθεί κακόβουλα στο συγκεκριμένο σημείο. Έχει συσταθεί η ανακριτική ομάδα από το ΤΑΕΛΕ Μεσού, όπου έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση. Αξιολογούνται διάφορες πληροφορίες που έχουν φτάσει κοντά μας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε εκείνη τη μαρτυρία ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στους δράστες οι οποίοι φαίνεται να εμπλέκονται σε αυτό το περιστατικό. Η μαρτυρία που έχει στα χέρια της αστυνομία είναι προφορική, κύριε Ανδρέου. Ναι, έχουμε μια μαρτυρία, κύριε Σάβα, αναφορικά με το θέμα το οποίο έχετε αναφέρει. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει τα οχήματα στα οποία έχει αναφερθεί η συγκεκριμένη πληροφορία. Παραλαμβάνω, γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή με σκοπό να εντοπίσουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχει σχέση με την υπόθεση αυτή. Να πούμε ότι έστω και η παραμικρή πληροφορία και η πιο μικρή πληροφορία μας είναι πολύ σημαντική, κυρία Σάβα. Ναι, σωστό. Και καλούμε τους πολίτες, αν έχουν κάτι υπόψη τους ή αν έχουν την αντίληψη τους οτιδήποτε που ενδεχομένως να έχει σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, να επικοινωνήσουν με τον ΤΑΕΛΕ Μεσού. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να είναι αντικείμενο διερεύνηση από πλευρά αστυνομία, αλλά θα το ρωτήσω. Η πυροσβεστική υπηρεσία διαστόματος του εκπροσώπου της, του κύριου Ανδρέα Κετσί, λέει ότι και την προηγούμενη φορά που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και το περασμένο Σάββατο, που δυστυχώς δεν προλάβαμε τα χειρότερα, υπήρχαν εμπόδια ως προς το έργο της πυρόσβεσης. Είτε στίβες ξύλων, την προηγούμενη φορά υπήρχαν κάποια όγκος χωμάτων που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη η περιοχή για να κάνει το έργο της η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο διερεύνησης της αστυνομίας, καθώς μπορεί να προκύπτουν παρανομίες, κύριε Ανδρέου. Κοιτάξτε, από αστυνομικής πλευράς όσον αφορά την ποινική διερεύνηση, αν διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα ακριβώς προς αυτό το σκοπό, ναι, σίγουρα λαμβάνονται υπόψη στη διερεύνηση. Τίποτα δεν θα μείνει αδιερευνητό. Όμως, σίγουρα, οι όποιες αναφορές θα πρέπει να διερευνηθούν. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν δεδομένη ή ήταν σκόπιμη. Επαναλαμβάνω, το όλο περιστατικό και όλα τα δεδομένα τα οποία έρχονται στην αντίληψή μας τα διερευνούν. Άρα, δηλαδή, η αστυνομία θα μπορεί να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο σε περίπτωση που σκοπίμως τέθηκαν κάποια αντικείμενα εκεί. Εγώ μιλάω για το ενδεχόμενο αυτά τα αντικείμενα ή όλη αυτή η κατάσταση, η αναρχία, να μου επιτρέψετε να το πω έτσι, που κάποιοι καταγγέλουν στην περιοχή, που παρεμποδίζει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριε Ανδρέου. Αυτά είναι θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε άλλων υπουργείων, κύριε Σάββα, δεν είναι θέμα της αστυνομίας. Ναι, ναι. Επαναλαμβάνω όμως, για μας σίγουρα θα είναι σημαντικό αν διαπιστωθεί ότι αυτά τέθηκαν σκόπιμα ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η ευχαίρεια από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες να κάνουν το έργο τους. Κατά τα άλλα, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι θέμα της αστυνομίας, αν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ανδρέου, τώρα ψάχνετε τους εμπριστές, φανταζόμαστε μαρτυρίες αξιολογούνται, καταθέσεις λαμβάνει η αστυνομία στην περιοχή. Βεβαίως. Και καλείτε και τον κόσμο να μιλήσει, γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε κάποια πράγματα, αλλά δυσκολεύονται να έρθουν να τα καταθέσουν. Κοιτάξτε, για μας, επαναλαμβάνω, είτε ανώνυμες οι πληροφορίες δοθούν, είτε επώνυμες, είναι το ίδιο σημαντικές, γιατί αντιλαμβάνεστε και επώνυμες πληροφορίες να είναι, εμείς θα πρέπει να τις μεταφράσουμε ή τουλάχιστον να τις κάνουμε μαρτυρίες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Επαναλαμβάνω, και η πιο μικρή πληροφορία για μας είναι πολύ σημαντική. Ναι. Επίσης, να πω, κύριε Σάββα, ότι έχουν ήδη αυξηθεί οι περιπολίες στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή εφόσον δεν είναι πρώτη φορά που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν τεθεί φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο και σίγουρα αυτό που διερευνούμε είναι κατά πόσον εμπλέκονται τα ίδια πρόσωπα. Περιπολίες που δεν γίνονται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε άλλες περιοχές, Παγκύπρια, με σκοπό αποτροπής τέτοιου φαινομένου, σε συνεργασία πάντοτε και με το τμήμα Δασών αλλά και με την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή, υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί, ας πούμε, να επιχειρήσουν μετά σε τέτοιες καιρικές συνθήκες να θέσουν φωτιά σε συγκεκριμένα σημεία και τα γνωρίζετε, κύριε Ανδρέου, αυτό μας λέτε? Συγκεκριμένα σημεία κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, εκτός αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες που αυτή τη στιγμή δεν τις κατέχουμε. Όμως, επαναλαμβάνω, η αυξημένη παρουσία σε αυτούς τους χώρους που αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλη έκταση. Σε ποιους χώρους όμως? Σε ποιους χώρους? Είτε στην περιοχή εκεί του Αγίου Σινά, ναι, όπου παραλαμβάνω υπήρξε και άλλο περιστατικό εκδήλωσης φωτιάς που σίγουρα
από την έρευνα που κάναμε σε συνεργασία και με την προσβεστική υπηρεσία, φαίνεται να τέθηκαν κακόβουλα από τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε. Όμως και σε άλλες περιοχές, σε όλο το εύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπάρχουν τάσεις ή και άλλες περιοχές που ενδεχομένως είναι πολύ εύκολες για να τη θέσει κάποιος φωτιά. Ναι, αυτό ήταν η ερώτηση μου. Δηλαδή, στοχευμένα πάντα σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί είναι ίσως υψηλού κινδύνου για πιθανόν ρυθμό. Ναι, σίγουρα στοχευμένα, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μεγάλη η έκταση. Δεν μπορείς να είσαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Γίνονται περιπολίες, αυξημένες. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία, πέρα της ποινικής διερεύνησης που ασχολείται σε περίπτωση που τίθεται κάποια φωτιά, προσπαθούμε να, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, να προλαβαίνουμε αυτά τα περιστατικά. Γιατί σίγουρα η πρόληψη είναι καλύτερη και από την και σήμερα η μέρα, κύριε Ανδρέου, είναι πάρα και σήμερα οι κρυκές συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και πρέπει όλοι, κυρίες και κύριοι, να είμαστε προσεκτικοί και να μου επιτρέψετε, κύριε Ανδρέου, σε όσοι μας ακούν τώρα, εάν δουν έστω μια μικρή εστία φωτιάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να πάρουν τηλέφωνο είτε την πυροσβεστική είτε τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Γιατί η κατάσταση μπορεί να εκτραπεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα με τους μετανάστες, κύριε Ανδρέου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην νεκρή ζώνη περίπου 14 μετανάστες και ασυνόδευτα παιδιά. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η αστυνομία, κυρία Σάβα, όσον αφορά το συγκεκριμένο στο οποίο ρωτάτε. Εγώ απλά αυτό που θα πω είναι ότι η αστυνομία λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα, ή τουλάχιστον υπάρχουν αυξημένη παρουσία της αστυνομίας κατά μήκος της πράσινης γραμμής, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται όσον αφορά το μεταναστευτικό. Ναι. Η επιχείρηση που έχει κάνει η Υπηρεσία Λαδαπών και Μετανάστευσης, κύριε Ανδρέου, θέλετε κάτι να αναφερθείτε σε αυτήν? Ναι, είναι μια επιχείρηση η οποία τέτοιες επιχειρήσεις γίνονται σχεδόν καθημερινά. Υπάρχουν στοχευμένες επιχειρήσεις όπως η χθεσινή, όπου σε πανκύπρια βάση είχε γίνει μια επιχείρηση από την αστυνομία με σκοπό να εντοπιστούν αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έγινε χθες αυτή η επιχείρηση. Έχουν εντοπιστεί 21 τέτοια πρόσωπα από τρίτες χώρες, κυρίως Νεπάλ, Νιγηρία, Ινδία, Μπαγκλαντές, αλλά και άλλες χώρες, τρίτες χώρες. Τα πρόσωπα αυτά έχουν συλληφθεί εφόσον διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για επαναπατρισμό τους. Μάλιστα. Ως προς τα ασυνόδευτα παιδιά, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, κύριε Ανδρέου, πολιτικές οδηγίες προς την Υπηρεσία Λαδαπών και Μετανάστευσης και εσάς? Δηλαδή, γίνεται λόγος για τα ασυνόδευτα παιδιά, κύριε Ανδρέου? Ναι, αντιλαμβάνεστε, τα ασυνόδευτα παιδιά υπάρχουν δομές οι οποίες διαμένουν, τα οποία εντός της νεκρής ζώνης. Για αυτά δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση, ούτε μπορώ να αναφερθώ σε οτιδήποτε, εφόσον, όπως έχω πει, ως αστυνομία δεν έχουμε να τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα, ξεκάθαρα η αστυνομία παίρνει οδηγίες και αυτές υλοποιεί. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, έχω ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα για τη φωτιά, που μας λέει τώρα ένας τηλεθεατής ότι φαίνεται να μπήκαν μέσα στα υποστατικά που κάηκαν κάποιοι επιτίδιοι και κλέβουν πράγματα. Έχετε κάποια πληροφόρηση? Όχι, δεν έχω κάποια ενημέρωση για αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά είναι καλό να ενημερώνεται άμεσα η αστυνομία, γιατί σίγουρα και αυτά είναι ποινικά δικήματα, παρά το γεγονός ότι κάποιες περιουσίες έχουν καταστραφεί. Οι περιουσίες